Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, σε δήλωσή του διαβεβαίωσε τους Βρετανούς ότι η Ρωσία θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα και θα πελάσει Βρετανούς διπλωμάτες ως αντίπεινα στη Βρετανική απόφαση. Η ρωσική αντίδραση έρχεται ύστερα από την καταγγελία της Βρετανίας για δηλητηρίαση του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ και της κόρης του στη Βρετανία και την απόφαση του Λονδίνου να πελάσει Ρώσους διπλωμάτες από τη χώρα. Συγκεκριμένα, η Τερέζα Μέη είχε δώσει διόρια στον Βλαντίμιρ Πούτιν μέχρι το βράδυ της Τρίτης, καλώντας τον να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό. Η διένεξη μεταφέρθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ χτες το βράδυ, όπου δύο πλευρές κλιμάκωσαν επικίνδυνα την ένταση εκτοξεύοντας σε κατέρωθεν απειλές, κατηγορίες και εξαγγελίες δραστικών μέτρων. Η Βρετανία κατηγορεί τους Ρώσους ότι χρησιμοποίησαν τον νευροτοξικό παράγοντα στρατιωτικής προέλευσης με την ονομασία Novichok στην επίθεση στο Σκρίπαλ, αλλά και για καταστρατήγηση όλων των δεσμεύσεων για την καταστροφή των χημικών όπλων που είχε στο πλουστάσιό της από τις εποχές της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, τάχθηκαν πλήρως στο πλευρό της Βρετανίας. Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Νίκη Χέιλι, κατονόμασε ξεκάθαρα τη Μόσχα για την επίθεση και ζήτησε από τον ΟΗΕ να λάβει δράση ενάντια σε ανάλογα περιστατικά. Την επίθεση καταδίκασαν επίσης και οι εκπρόσωποι της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας. Η Ρωσία αρνείται κάθε ανάμειξη στην επίθεση και απαιτεί να δει απτές αποδείξεις. Πέρα των διπλωματικών κυρώσεων, η Βρετανία ενδέχεται να προβούν και σε πάγωμα και απαλαιοτρίες περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε Ρώσους ολιγάρχες και συμμάχους του Πούτιν, όπως του Αμπράμοβιτς και του Ντιριπάσκα.